Θέλω να πάμε ευθύς αμέσως στη Λέσβο να συναντήσουμε τον πρόεδρο αδελφότητας Κρητών Λέσβου, τον κύριο Τρευλάκη, τον κύριο Γιώργο Τρευλάκη, προκειμένου. Πρόεδρε, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Κρήτη. Καλησπέρα από το λιμάνι της Μυτιλίνης και από το μεγάλο μας χριστουγεννιάτικο δέντρο, από ό,τι βλέπετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα το οποίο κυριαρχεί. Στις 2 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, πραγματοποιήθηκε και η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου εκεί στην περιοχή σας, με την παρουσία των κριτικών των Κρητών να είναι έντονη. Συμμετέχετε κι εσείς. Ναι. Στις 2 του μηνός, σε μια, μπορώ να πω, εντυπωσιακή τελετή και με πάρα πολύ κόσμο, έγινε η φωταγώγηση του δέντρου που βλέπουμε, η οποία πράγματι φέτος μας εξέπληξε μετά από 2 χρόνια που είχαμε σταματήσει να είμαστε κοντά σε όλα αυτά. Ναι. Και ο κόσμος ενθουσιάστηκε, μπορώ να πω, και κράτησε αρκετή ώρα. Κράτησε η φωταγώγηση με βεγγαλικά και αυτά πάνω από 10-15 λεπτά. Και ήταν πολύ εντυπωσιακή η τελετή. Επίσης, δίπλα στο δέντρο στήθηκε και ένα μικρό χριστουγεννιάτικο χωριό και κάθε μέρα περνάει πάρα πολλοί κόσμος και από εκεί και παιδιά κυρίως για το χωριό και δίνουν ένα τόνος γιορτές τον οποίον κάπου 2 χρόνια κοντεύαμε να τον ξεχάσουμε, αυτό μπορώ να πω. Πρόεδρε, πόση κριτική είστε και στη Λέσβο? Ακούστε να δείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 100 άτομα, αλλά έχουμε και μια δυνατή κοινότητα των φοιτητών από την Κρήτη. Σωστά. Οι οποίοι έχουν και αυτοί ένα σύλλογο, τον Φοιτητικό Σύλλογο του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ερωτόκριτος, και μαζί τους έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία χρόνια τώρα. Οι φοιτητές, μάλιστα, προ καμιά 15 μέρες κάναν το πρώτο τους γλέντι. Ήμασταν μαζί και συζητήσαμε και λοιπά τις διαδικασίες. Και τώρα ετοιμάζουμε εμείς κάτι να κάνουμε, οι πιο μεγάλοι, τέλος πάντων. Κατά τη διάρκεια εορταστικών περιόδων, όπως είναι για παράδειγμα παραμονή Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Μεγαλοβδομάδα, υπάρχουν Κρήτες που έρχονται στην Κρήτη, επισκέφτονται έτσι τον τόπο καταγωγής τους? Ναι, μπορώ να πω ότι γιορτές, κυρίως γιορτές, πολλοί κριτικοί κατεβαίνουν στον τόπο και επισκέπτονται τον τόπο τους, τους δικούς τους, βλέπουν σπίτια που έχουν εκεί πέρα, σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Κάποιες είναι προγραμματισμένες σίγουρο. Εκδηλώσεις από το σύλλογό σας? Τώρα έχουμε μια συγκέντρωση να κάνουμε πριν τα Χριστούγεννα, ναι, και μετά πάμε στην καθιερωμένη κοπή της πίτας του καινούριο χρόνο και βλέπουμε συγχρόνως. Το μήνυμά σας εδώ στους τηλεθεατές μας ποιο είναι, πρόεδρε, κύριε Τρευλάκη? Το μήνυμα είναι, μετά από 2 χρόνια που κάπως άλλαξε τη ζωή μας, να ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα, να ξαναβρούμε αυτά που 2 χρόνια μας στέρισε όλη αυτή η πανδημία, και υγεία και για όλους τους κριτικούς και όλους τους Έλληνες. Υγεία και να είμαστε όλοι καλά. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε και το κανάλι σας που είναι πολλές φορές κοντά μας. Βέβαια. Και εσείς σε εμάς. Έχουμε δημιουργήσει όμορφη σχέση. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Ναι, βέβαια. Την καλησπέρα μας. Γεια σας.